Κύπρο. Ήρθε το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Σταφάτος νομίζω ήταν εκπρόσωπός του, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, ήρθαν από το Υπουργείο Αμήνης Στρατηγίου, ήρθαν από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, ήρθε ο ΟΤΕ, που θα βάζαμε από το Καστελόριζο με δικά μας λεφτά, για να δημιουργηθεί μια ενότηση μεταξύ του εθνικού χώρου κλπ. Και ήταν όλα έτοιμα. Οι δαπάνες συγκεκριμένες κλπ. Έρχεται τελεσίγραφο από τον Μακάριο, δεν θέλω διασύνδεση της Ελλάδος με την Κύπρο. Η κατάσταση στην Κύπρο δεν είναι το ρόδινο. Και κατά συνέπεια ήθελε ένα πνεύμα μετριοπαθίας. Αντιθέτως, ο Μακάριος συστηματικός όξινε τα συνδοκυπριακά συνομιλίες. Έχω γράψει σχετικά κείμενα, άρθρα δηλαδή. Οι ερωτήσεις μου προέρχονται από αυτά τα άρθρα και από το βιβλίο σας, κύριε Καρακώστα. Μάλιστα. Αυτός όξινε λοιπόν. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, πού το πάει. Οπότε αναγκαζόμαστε να σκεφτούμε κατά τρόπον διαφορετικό. Να πάει ο Σάββας ο Κωνσταντόπουλος, να τον δει κλπ. Πολύ πρώτων γεγονότων του Ιουλίου. Αυτά, και πήγε το μήνα, πράγματι. Αυτά έγιναν τον Ιούλιο. Λοιπόν, κατά τον Απρίλιο όμως, Μάρτιο-Απρίλιο, έχω εγώ εμπιστευτικά πληροφορίες, τις οποίες, όπως βλέπετε, στα βιβλία μου και στα σχετικά μου άρθρα, τα γράφω, ότι ο Μακάριος βρίσκεται εις επαφή με κορυφαία πολιτικά στελέχη της χώρας με σκοπό να δημιουργηθεί εθνικό ζήτημα μεγάλης σημασίας. Και για να προκληθεί αυτό το ζήτημα έπρεπε να έρθει εις ευθείαν και με τοπική ρήξη με το καθεστώς των Αθηνών ως ο υπαριθμόν ένα αντιστασιακός ο λεγόμενος. Έχω λοιπόν εγώ υπόψη μου αυτά και επειδή ευρισκόμουν σε διάλογο εγώ με κορυφαίες προσωπικότητες όπως ο Γουχάρη με τον Στεφανόπουλο και πλην Γαρουφαλιά. Ο Γαρουφαλιάς διεμαρτυρήθη διότι εγώ σε μια off the record συζήτηση είπα ότι εκείνος που είναι της μεγαλυτέρας μας εμπιστοσύνης κύριε αρχισυντάκτε και πολιτική συντάκτε είναι ο Πέτρος ο Γαρουφαλιάς. Και μου έστειλε το Βελίδη να μου πει ότι κακώς ανέφερα το όνομά του, διότι θέτω εις κίνδυνο τη θέση που αναπτύσσω μεγαλύτερες πρωτοβουλίες, διότι υπάρχει πρωθυπουργός και οφείλει να το στηρίζεις. Ο Γαρουφαλιάς. Αλλά πέραν αυτών, είχα και έμεσον επαφή με τον Παναγιώτη τον Καρελόπουλο επάνω στο ίδιο πνεύμα. Και υπήρχε πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του Κανελοπούλου, το οποίο μου εζήτησε κυβερνητική θέση και συνεργασία με τον πρώην αρχηγό μου, τον Παναγιώτη τον Κανελόπουλο, τον οποίο ετοίμων, τιμώ όπως μας ετοίμησε και αυτός. Δηλαδή, δείτε ότι είπε μετά το θάνατο του Κωνσταντόπουλου, αξίζει κανείς να δεχθεί όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, συνέστησα με τριοπάθεια, διότι εγνώριζα τις κινήσεις αυτές. Ίσως ο μόνος από το καθεστώς. Του συνέστησα, σας παρακαλώ, τι πάνε να κάνετε. Ποια ήταν η σκέψη? Ότι επειδή ο πολιτικός κόσμος άρχισε να διαισθάνεται ότι η Επανάσταση κινείται ριζοσπαστικώς προς την ανανέωση της πολιτικής ζωής με νέα παιδιά, με νέες δυνάμεις, τι γίνεται, πού πάμε. Ένας εκ των κυρίων μαστόρων αυτής της υποθέσεως ήταν βέβαια ο Ευάγγελος Αβέρφα, ο οποίος επιδίδεται σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Και ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ, μεταξύ αυτών και του Μακαρίου. Λοιπόν, έπρεπε να αποκτήσουν έδρα για να κάνουν τον αγώνα τους. Είδαν ότι εμείς αρχίσαμε να εξοπλιζόμεθα, διότι έχουν γίνει μεγάλες παραγγελίες την Άνοιξη, πέραν της υπεροπλίας την οποία είχαμε ως δεδομένη. Την Άνοιξη του 1974. Του 1974. Μάλιστα. Μεγάλες παραγγελίες ιστορικού βάθους και χωρίς να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Μάλιστα. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κίνηση, θέλαν έδρα. Η έδρα τους λοιπόν έπρεπε να είναι η Κύπρος, δηλαδή εθνικών έδαφος, υπό την ευρία έννοια. Πώς όμως θα γινόταν αυτό? Δεν μπορούσε να γίνει έχοντας τους αξιωματικούς τους Έλληνες και την Εθνοφρουρά εκεί, με τη δεδομένη αντίληψη και νοοτροπία, την οποία είχαν από τις εμφανίσεώς του. Δεν είναι ότι μετεστράφει ο στρατός της Ελλάδος από το 64
μέχρι το 1974, από τη μέρα που πήγαν εκεί, αγαπούσαν την Κύπρο, τη θεωρούσαν κομμάτι της πατρίδας τους και εύχονται μέσα από την ψυχή τους να είναι ενωμένοι με την πατρίδα. Αυτό θέλανε οι εξωματικοί και έτσι κινούνται. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να γίνουν αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Και έπρεπε να γίνει κάποια οξύτης, κάποια ρήξη, ότι θέλαμε να το σκοτώσουμε, ότι θέλαμε να το κάνουμε, ότι θέλαμε να το δείξουμε. Οι αντιδράσεις αυτές που υπήρχαν είναι διότι ο Μακάριος ουδέποτε εδέχθη με συμπάθεια την παρουσία του ελληνικού στρατού και του πνεύματος του εθνικού της Ελλάδος στην Κύπρο. Ήθελε ανεξαρτησία υπό την κυριολεξία του όρου. Τα πράγματα βεβαίως εγώ αυτά, επειδή είχα πληροφορίες σοβαρότατες, αλλά μη εξακριβωμένες, δίστασα να τις ανακοινώσω και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον πρωθυπουργό και στην Επανάσταση. Γιατί φοβόμουν ότι μπορούσε να επακολουθήσει συλλήψεις, να επακολουθήσει εκτροπές, να χαλάσει το κλίμα και να δημιουργηθεί μια ανάστροφος πορεία προς την ροή του εκδημοκρατισμού και της ανανεώσεως της πολιτικής ζωής, την οποία επίστευα και υπηρετούσα. Όταν τα πράγματα έφτασαν εις οξύ σημείο, μου λέει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να κάνουμε και καθυπόδειξη του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή Τζούνι, Τετενέ, Βλάχου Τζούνι, να κάνουμε μία συνέντευξη στις 29 Ιουνίου του 1974. Και στη συνέντευξη εκείνη, ο Πρωθυπουργός, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών και εμού, καθορίζει την σχέση μας με την Τουρκία. Και επακολουθούν δηλώσεις Ετσεβίτ στις 30 Ιουνίου, οι οποίες είναι στο ίδιο πνεύμα. Στις 2 Ιουνίου, ευνηδίως, μας έρχεται η επιστολή τελεσίγραφο του Μακαρίου, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγε να διαλύσουμε την Εθνοφρουρά και να πάρουμε όλους τους Έλληνες αξιωματικούς από την Κύπρο. Αυτό μας ευνηδίασε. Αυτό μας δημιούργησε πάρα πολλά ερωτηματικά, τι συμβαίνει και τι γίνεται. Οπότε τότε επεστρατεύθη μεταξύ άλλων προσωπικότητων και πρέσβεων, ναι, ο Σάββας ο Κωνσταντόπουλος. Ο Σάββας ο Κωνσταντόπουλος ήταν στενά συνδεδεμένος με το Μακάριο και ο Μακάριος είχε πολλές υποχρεώσεις έναντι του Μακαρίου στην αιτία της προβολής του από τις εφημερίδες που διεύθυνε ο Κωνσταντόπουλος, την Ακρόπολη, την Απογευματινή και συνεχεία τις δικές του εφημερίδες, τον Ελεύθερο Κόσμο και τα Σημερινά. Την 9η Ιουλίου, 8η με 9η Ιουλίου, στέλνει ο Πρωθυπουργός τον Σάββα Κωνσταντόπουλο εις την Κύπρο. Εδώ να θυμίσουμε για τους τηλεθεατές μας που ενδεχομένως είναι νεότεροι και δεν γνωρίζουν, ο Σάββας ο Κωνσταντόπουλος ήταν ο εκδότης του Ελευθέρου Κόσμου και των Σημερινών, δύο εφημερίδων, προήρχεται βέβαια από την Ακρόπολη και την Απογευματινή, εφημερίδες οι οποίες υποστήριξαν την 21η Απριλίου τότε και συνεχεία όλα τα άλλα τα γεγονότα. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Λοιπόν, τότε πηγαίνει ο Σάββας ο Κωνσταντόπουλος. Ο Κωνσταντόπουλος έχει μία απόρριτον συνομιλία με τον Πρωθυπουργό, της οποίας εγώ δεν είμαι κοινωνός. Μάλιστα. Αλλά γνωρίζω το γενικότερο πνεύμα. Ο Κωνσταντόπουλος όμως, ο οποίος πάντοτε είχε εμπιστοσύνη στην ευθυκρισία μου και στο θάρρος μου, με παίρνει από το αεροδρόμιο και μου λέει φεύγω για το νησί. Εγώ κατάλαβα. Θα σου στείλω ο άνθρωπό μου και κοίταξε να με διευκολύνεις δημοσία. Καλά του. Δεν είχα χρόνο να ενημερώσω ούτε τον Πρωθυπουργό, ούτε καταλάβαινα και πολύ καλά τι εννοούσε ο Σάββας. Οπότε μου στέλνει το Φάνο τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών, αλλά και συνεργάτης εφημερίδος. Εις τον οποίο δεν δίστασα να του δώσω μία συνέντευξη δια των κυπριακών τύπων. Τη συνέντευξη αυτή την γράφουν βεβαίως οι εφημερίδες, αλλά θα ήθελα να την επικαλεστώ για να αντιληφθεί ο ακροατής το πνεύμα το οποίο μας διείπε και πώς τα πράγματα
εξελίχθησαν στην συνέχεια. Μάλιστα. Εάν έχετε την καλοσύνη, επειδή διαβάζετε καλύτερα. Ποιο είναι? Αυτές είναι η μίση κυβέρνηση και το καθεστώς της Ελλάδος που επιλέξει, δηλώναμε μέσω του κυπριακού τύπου κατά τις ημέρες εκείνες, ότι οι διάλογοι και οι αντεκδικήσεις μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου δεν έχουν και δεν μπορεί να έχουν θέση, ή οι άλλοι που ενίσχυαν και τροφοδότουν την εξήτα και την αντιδικία, αυτό θέλετε να διαβάσετε? Την αντιδικία. Αυτό εννοείται. Αλλά υπάρχει συγκεκριμένη δήλωση, η οποία είναι γραμμένη σε ολόκληρων των κυπριακών τύπων, η οποία λέει ότι εάν δεν κατανοήσει ο Μακάριος. Εδώ μπορούμε να δείξουμε συγγνώμη και τον Σάββατο Κωνσταντόπουλο και τον Μακάριο κατά τη συνάντησή τους στην Κύπρο τον Απρίλιο του 1972. Αυτός είναι ο Σάββας ο Κωνσταντόπουλος, αυτός είναι ο Μακάριος. Για όσους τηλεθεατές αγνοούν εκείνα τα γεγονότα λόγω ηλικίας. Μάλιστα. Λοιπόν, στις δηλώσεις μου εκείνες προαναγγέλλεται ότι διατηρουμένης της οξύτητος και του πνεύματος αυτού θα έχουμε οδυνηρές συνέπειες δια το έθνος. Διότι σε αυτά τα λεφτά ζητήματα, τα γεωστρατηγικά και τα γεωπολιτικά, δεν εφαρκούσε ούτε η ευφυΐα και η πείρα των παλαιοπολιτικών, ούτε του Μακαρίου, ούτε και το δικό μας υπερβάλλον εθνικών ζήλων. Ήθελε μεγάλη προσοχή. Και αποφασίζετε να κάνετε. Προσέξτε, αυτές λοιπόν τις δηλώσεις τις γράφει όλος ο κυπριακός τύπος και τα ξένα πρακτορία και εδώ ορισμένες εφημερίδες. Ο Μακάριος την επομένη βγαίνει και απορρίπτει τις δηλώσεις αυτές, αφού συνομίλησε και με τον Κωνσταντόπουλο, πλην του Κληρίδη. Ο Κληρίδης με το κόμμα του, τον Εθνικό Συναγερμό, δέχεται ανεπιφυλάκτως αυτές τις δηλώσεις και λέει ότι πρέπει να πάμε επ' αυτής της γραμμής. Ο Μακάριος επέμενε στην γραμμή αυτή. Εν συνεχεία έγινε Υπουργικό Συμβούλιο την επομένη 11 του μηνός. Υπάρχουν τα πρακτικά, είναι δημοσιευμένα στο βιβλίο του κυρίου Ανδρουτσοπούλου, του Πρωθυπουργού, ο οποίος εξιστορεί τα γεγονότα αυτά λεπτομερέστερον και εκεί χρειάζεται κανείς να αναφερθεί. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Μακάριος είναι πλέον αποφασισμένος να παίξει το παιχνίδι του όπως εκείνος το εθεώρει σωστό. Ο στρατός από την πλευρά του δεν μπορούσε να ανεχθεί ένα κινηματία παπά να παίζει αυτό το παιχνίδι. Εσκέφτη. Κινηματίας παπάς όμως, ο οποίος ήταν εκλεγμένος, έτσι. Εκλεγμένος. Απ' τη μια και απ' την άλλη είχαμε ένα στρατιωτικό καθεστώς. Προσέξτε. Τα εθνικά θέματα δεν κρίνονται με τέτοια κριτήρια, αλλά από το βαθμό της ωφελημότητός του. Αυτό είναι το κριτήριο εις αυτές τις οριακές καταστάσεις. Και όχι τα τυπικά κριτήρια πώς εκλέγεται και πώς εκλέγεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Δηλαδή, μου λέτε εσείς τώρα ότι το καθεστώς στην Τουρκία που κατευθύνεται από το στρατό είναι το ενδεδειγμένο. Όχι. Σας λέγω ότι αυτό το κατεστημένο της Τουρκίας ίσως να προσφέρει και θα εξακολουθήσει να προσφέρει για ορισμένο καιρό ακόμα καλύτερες υπηρεσίες από ό,τι μπορούσε να προσφέρει ένας πηγαίος Ισλαμισμός στην Τουρκία. Μάλιστα. Τον οποίο εγώ δεν απεύχομαι. Τον θεωρώ μια φυσιολογική εξέλιξη και τον αναμένω. Τι αποφασίζει, δεν είμαι λοιπόν, όπως τους άλλους οι οποίοι λένε άλλα πράγματα. Τι αποφασίζει λοιπόν το καθεστώς έναντι αυτή τη πολιτική? Το καθεστώς βρίσκεται εν μεγάλη ανησυχία. Η κυβέρνηση παίρνει μια μετριοπαθή θέση. Εγώ δηλώνω ότι ο Μακάριος, επειδή εγνώριζα, ότι ο Μακάριος, και είναι γραμμένα στα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι ο Μακάριος με την αιμονή του εις την γραμμήν αυτήν, ηθικός είναι εκτεθειμένος, διότι είχα σύμμαχο και τον Κληρίδη με τον Σαγημό, και εθνικός από τη στιγμής αυτής είναι εξοφλημένος. Αυτά είναι γραμμένα στα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό, ναι, προχωρήστε. Συνεχεία, οι αξιωματικοί που παρακολουθούσαν τα πράγματα. Εσείς τον προγράψατε δηλαδή? Εγώ τότε τον έπρογραψα πολιτικός.